Λοιπόν, για να συνεχίσω, η κυρία Ζωή Ράπτη, όλοι την ξέρουμε, είναι γραμματέα σχέσεων κοινωνίας κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και πολιτευτής της Β' Αθηνών, καθώς κατήλθε στις δύο εκλογικές διαδικασίες του 2015 και ως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπήρχε και ευρωβουλευτής του 2015. Στην αστυνομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κέντ, στην Μεγάλη Βρετανία, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και έχει μεγάλη εμπειρία στα θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος. Διετέλεσε αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Ψυχικού. Τώρα φιλοθέτει ψυχικό, έτσι είναι πλέον. Ασχολείται με την αυτοδιοίκηση πάνω από 16 χρόνια. Κατά την περίοδο λοιπόν του 2012 και του 2014 έπαιξε εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης. Διατέλεσε γραμματέας στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ είναι μέλος του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του κόμματος. Στα πλαίσια του κοινωνικού πλευρευτερισμού και της ιδεολογίας που εμπνέει λοιπόν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα μας αναπτύξει βασικούς προβληματισμούς της κοινωνίας και των εμπόρων μετά από την ψήφιση της Συμφωνίας του Πρεσπών. Είναι καταρχήν πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ απόψε. Αγαπητέ Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Αγαπητέ πρώην Δήμαρχε και φίλε, Σταύρο Γεωργόπουλε. Αγαπητή μας Πρόεδρε, κύριε Αβραμάκο. Καλέ μας φίλε Γιώργο Μαντζόρε και όλα τα μέλη της τοπικής μας. Βουλευτές μας, σας ευχαριστώ που μιλάω μαζί σας σήμερα, μου δίνετε αυτή τη τιμή. Αγαπητοί αντιδήμαρχοι, φίλες και φίλοι. Στην πορεία της νεότερης ιστορίας μας, εμείς οι Έλληνες, στην πλειοψηφία μας θέλαμε και θέλουμε την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με όλους τους γειτονές μας. Θέλαμε σε αυτή τη γειτονιά του κόσμου να έχουμε και ασφάλεια και σταθερότητα και ειρήνη. Θέλαμε να χαράξουμε νέες προοπτικές για τη χώρα και θέλαμε να γίνει η Ελλάδα γέφυρα Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Όλοι ξέρουμε ότι για τους λόγους αυτούς επιδιώξαμε ήδη από το 1953 ως χώρα την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ. Με μόνες αρνητικές ψήφους, αυτές των 8 βουλευτών της ΕΔΑ και των εξάρτητων Μιχαήλ Κύρκου. Για τους λόγους επίσης αυτούς, ήδη από το 1959, με πρωτοβουλία του Εθνάρχη μας, Κώστα Καραμαλή, κάναμε αίτηση για σύνδεση και τελικώς το 1979 υπογράψαμε τη συνθήκη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από όπου και αντλήσαμε ως κοινωνία σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη της χώρας και την ασφάλεια των συνόρων μας. Επίσης, για τους λόγους αυτούς, συμφωνήσαμε μετέπειτα στην ένταξη όλων των γειτονικών κρατών σε αυτούς τους ευρωατλαντικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς επιθυμούσαμε διαχρονικά να κλείσει αυτή η τρύπα των Βαλκανίων και τα βόρεια σύνορά μας να μην είναι πια εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Δυστυχώς όμως, αυτή την προοπτική της καλής γειτονίας και συνεργασίας υπονομεύουν ανιστόρητα αλυτρωτικά κατάλοιπα αυτού του ψυχρού πολέμου. Το κράτος των Σκοπίων, αλλά και άλλες θέσεις γειτονικών λαών έξω περιφοκινούμενες, όπως συνέβη με τα Τύρανα που ακύρωσαν τη συμφωνία του κυρίου Καραμαλή για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Είναι όμως μόνο αυτοί που υπονομεύουν τεχνικά συμφέροντα με την πολιτική τους? Δυστυχώς όχι. Πιο θλιβερό, αλλά κυρίως πιο επικίνδυνο, είναι το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε από νωρίς άλλα σχέδια για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Όλοι θυμόμαστε και εμείς που ήμασταν υποψήφοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το 2014, ανησυχητικές διακηρύξεις των δύο κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Όποιος διαβάσει στο διαδίκτυο του ΣΥΡΙΖΑ τις θέσεις για τις ευρωεκλογές θα καταχάσει. Οι άνθρωποι αυτοί έγραφαν επιλέξει τα εξής: Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ και Ευρωστρατό. Ούτε ένα ευρώ ούτε ένα στρατιώτης για ανατολικές εκστρατείες. Να αποσυρθούν αμέσως οι δυνάμεις που είναι έξω από το έδαφος της Ευρώπης. Η Ευρώπη να οικοδομήσει νέες σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης με τις αναπτυσσόμενες χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και την Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε ενισχύσει με τη συνεργασία μας την εναλλακτική αριστερά της Αφρικής, των χωρών της BRICS, την αριστερά των αραβικών χωρών και με δυνάμεις της αριστεράς έχουμε συνεργαστεί στις χώρες της Βαλκανικής. Από την άλλη πλευρά, οι ΑΝΕΛ στο προεκλογικό τους πρόγραμμα του 2015 διακήρυταν, με όλους τους τρόπους φυσικά,
θέση μας είναι η αδιαπραγμάτευτη άρνηση οποιασδήποτε συζήτηση διαπραγμάτευσης για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Το όνομα της Μακεδονίας δεν εγχωρείται σε κανέναν, ούτε καν σύνθετο με οποιουσδήποτε προσδιορισμούς, ούτε γεωγραφικούς, ούτε εθνικούς. Πού καταλήξαμε? Για χάρη της καρέκλας, όλα τα παραπάνω αποδείχθηκαν διακηρύξεις, λόγια του αέρα, γράμμα κενό. Οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος έκαναν στροφή 180 μοιρών, και όχι 360, όπως μας είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς για να παραμείνουν στην καρέκλα, εκεί που κατηγορούσαν τη Μέρκελ και τη Νέα Δημοκρατία, εμάς δηλαδή ως Γερμανοτσολιάδες. Ξαφνικά η Γερμανίδα Καγκελάριος απέδειξε πόσο σημαντική είναι η υπεύθυνη ηγεσία. Εκεί που φώναζαν φωνάδες των λαών Αμερικάνοι, κατέληξαν στο Λευκό Οίκο με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ανερυθρίαστα, διαπίστωσε από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική γίνεται για καλό. Βιώσαμε λοιπόν αυτή την ανευμάτιστη εξωτερική πολιτική σοβαρή εθνική υποχώρηση σε πολλές από τις πάγιες θέσεις της χώρας που αφορούν στα εθνικά μας θέματα. Και δεν θα αναφερθώ βέβαια στην εθνική ταπείνωση που βιώσαμε ως ελληνικό κράτος όταν ήρθε στην Ελλάδα ο πρόεδρος Ερντογάν και μέσα στο σπίτι μας αμφισβήτησε την ίδια τη συμφωνία και τη συνθήκη της Λοζάνης, ή όταν περιόδευσε στη Θάκη και πήγε σε σχολεία μουσουλμανικά της μουσουλμανικής πλειονότητας και αποκαλούσε Τούρκους όλους τους εκπροσώπους της εκεί θρησκευτικής αυτής μειονότητας. Ήταν προφανές ότι η επίσκεψη ήταν απολύτως απροετοίμαστη από πλευράς κυβέρνησης. Ούτε βέβαια θα αναφερθώ στο πρόσφατο γεγονός της διακήρυξης από βήματος του Υπουργείου Εξωτερικών από τον απερχόμενο Υπουργό κ. Κοτζιά, ότι τάχα θα γίνει επέκταση της εθνικής μας κυριαρχίας, πράγμα που έχουμε τέτοιο δικαίωμα, στα 12 μίλια στο Αιγαίο, διακήρυξη όμως που πήρε μετά άλλον πίσω ο Αλέξης Τσίπρας. Θα επικεντρωθώ και εγώ στη συμφωνία των Πρεσπών, όχι για να αναλύσω όσο πολύ σωστά μας ανέλησε ο αγαπητός μου φίλος βουλευτής κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, αλλά στις επιζήμιες συνέπειες, όχι μόνο στα εθνικά μας συμφέροντα στην περιοχή, αλλά και στη βλάβη που θα προκαλέσει τόσο στην οικονομία και στις εμπορικές συναλλαγές, όσο και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Όπως είπαμε, είναι μια ετεροβαρή συμφωνία, όπως αρέσει σε εμάς τους νομικούς να λέμε, δηλαδή μια συμφωνία που επιβαρύνει μονομερώς τη χώρα με υποχρεώσεις μόνο για τη δική μας πλευρά. Εγκαταλείπει παρακαταθήκες αιώνων, τροφοδοτεί τις αλληλεγγύες διαθέσεις όπως ακούσαμε και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Μια οικονομία που όλοι μας λένε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε. Μια οικονομία της οποίας το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να μείνει στο 3,5% για κάποια χρόνια, όπως ο κύριος Αλέξης Τσίπρας το διαπραγματεύτηκε και το ζούμε καθημερινά. Μια οικονομία που ζει από τη φοροδοτική ικανότητα του μέσου όρου των Ελλήνων πολιτών της μεσαίας τάξης όλων ημών, εμάς που μας φορολόγησαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, γιατί όπως είπε ο κύριος Κυρίτσης, αυτός με το σκουλαρίκι, εμείς θέλαμε ηθελημένα να φορολογήσουμε τη μεσαία τάξη και τους μένουμε Ευρωπαίους. Αυτούς δηλαδή που θέλανε να παραμείνουμε το καλοκαίρι του 2015 μέσα στην Ευρωζώνη. Όλοι θυμόμαστε ότι ο Αλέξης Τσίπρας τον περασμένο Δεκέμβριο, βρισκόμενος στο Βελιγράδι, καλούσε τους Σκοπιανούς σαν να ήταν ο τελευταίος ανιστόρητος πολίτης. Τους καλούσε να εγκαταλείψουν την αχρίαστη, όπως έλεγε η ρητορική, ότι αποτελούν αυτοί τους μοναδικούς απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τους ανακήρυσε απογόνους των Μακεδόνων και το μόνο που τους ζητούσε ήταν να δεχτούν πως είναι κι άλλοι δικαιούχοι στην ίδια κληρονομιά. Εμείς. Άνοιγε δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας τον αχρίαστο διάλογο για την ονομασία και όλα τα υπόλοιπα που έφερε η συνθήκη των Πρεσπών, προτάσσοντας μια θέση ανιστόρητη, ανεκδίκητη και υπονομευτική για τα δικιά μας. Ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός που χαρακτήρισε εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων ως ετερόκλητο όχλο, όλους εμάς που ήμασταν και στην Αθήνα στα συναλλητήρια, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που κατακλείσαμε με την παρουσία μας τους δρόμους και τις πλατείες, ήμασταν όλοι γι' αυτόν ένας ετερόκλητος όχλος. Ήταν ο ίδιος που απέφυγε κάθε διαβούλευση με την αντιπολίτευση, είναι αυτός που έδωσε το στυλό μαζί με τον κύριο Καμένο, τον κύριο Κοτζιά, για να δεσμεύσει τη χώρα. Φίλες και φίλοι, η συμφωνία των Πρεσπών, όπως ακούσαμε, δεν περιορίζεται μόνο στην αποδοχή της σύνθετης ονομασίας για τον όρο Μακεδονία. Πέραν του ότι το κράτος θα αναφέρεται ως Βόρεια Μακεδονία, αλλά οι κάτοικοί του θα αναφέρονται Μακεδόνες, σε αντίθεση από ό,τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, όπου στη Νέα Ζηλανδία λέγονται Νεοζηλανδοί, στην Νότιο Αφρική λέγονται Νότιο Αφρικανοί και στην Βόρειο Κορέα Βόρειο Κορεάτες. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτόν τον όρο, το
κράτος θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία και οι πολίτες του Μακεδόνες. Γιατί λοιπόν μια τέτοια δυσυπόστατη ρύθμιση, γιατί μια ρύθμιση που δείχνει στους Σκοπιανούς τη δυνατότητα να εμφανίζονται παντού σαν Μακεδόνες. Αυτοί που είναι σφετεριστές της δικής μας ιστορίας, ημών όλων των Μακεδόνων. Εγώ θέλω να πω ότι έχω μια ρίζα μακεδονική, η γιαγιά μου ήταν από την Τουζάνη. Όμως έχει μια δεύτερη πολύ επικίνδυνη παραδοχή αυτή η συμφωνία. Το σύνθετο αυτό όνομα ότι δεν θα ισχύει για όλες τις κρίσεις. Άλλο για την κρατική οντότητα και τους κρατικούς θεσμούς και άλλο για τους ιδιώτες, και μεταξύ των οποίων και οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Η ίδια η συμφωνία αναφέρει ότι θα γίνουν αλλαγές στους κωδικούς των αυτοκινήτων, αλλά όχι στους κωδικούς των εμπορικών σημάτων. Αυτό αποτελεί άμεση απειλή για τα ελληνικά προϊόντα που χρησιμοποιούν μακεδονικές επωνυμίες. Γιατί οι εμπορικές ονομασίες, οι επωνυμίες και τα σύμβολα στις δύο χώρες θα παρατεθούν σε διεθνή ομάδα ειδικών για αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Αφού οι Σκοπιανοί λοιπόν θα μπορούν να χρησιμοποιούν μακεδονικές επωνυμίες, για ποιο χτυπάει η καμπάνα? Εγείρονται σοβαρές ανησυχίες στον επιχειρηματικό κόσμο. Ειδικότερα η προβληματική κατάσταση σε τι αφορά? Σχετίζεται με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ποιες είναι αυτές και τα προϊόντα που όλοι ξέρουμε? Είναι τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, τα POP που λέμε, και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις. Και τα δύο ρυθμίζονται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τη στιγμή που τα Σκόπια δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κατοχυρώσει ό,τι θέλει. Σήμερα έχουμε μόνο μία προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, Μακεδονία, που αφορά στα κρασιά. Δηλαδή επιτρέπεται σε παραγωγούς που τηρούν συγκεκριμένους κανονισμούς και προστατεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως για άλλα προϊόντα δεν υπάρχει γεωγραφική ένδειξη. Υπάρχουν όμως προϊόντα ονομασίας προέλευσης, όπως ο κρόκος Κοζάνης, τα φασόλια γίγαντες της Καστοριάς και της Φλόρινας, τα ροδάκινα της Νάουσας, και με τον όρο Μακεδονία ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, βάσει του κανονισμού μπορούμε να κατοχυρώσουμε και άλλα POP και άλλες πηγές που σχετίζονται με τη Μακεδονία. Όμως, η Συμφωνία των Πρεσπών δίνει τη δυνατότητα στους Σκοπιανούς να ισχυριστούν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κατοχυρώσει στο μέλλον νέα POP και νέες και νέα προϊόντα γεωγραφικής και νέες περιοχές γεωγραφικής ένδειξης. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τη Συμφωνία, μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να θεωρηθεί καποπίστη και αντικείμενη σε αυτή τη συμφωνία και παρέχεται το θέμα να πάει στην Επιτροπή που θα συνεδριάζει για 3 ολόκληρα χρόνια. Πιάσταυγο και κούρευτο. Τέλος, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι λοιποί οργανισμοί των Σκοπίων δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τον όρο Βόρεια Μακεδονία για τα προϊόντα τους, ούτε για τις ονομασίες των εταιριών τους. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό έχει ολέθριες συνέπειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τέταρτη και τελευταία επικίνδυνη παραδοχή της συμφωνίας, την οποία ανέλησε προηγουμένως και ο Γιάννης. Αποδεχόμαστε ότι υπάρχει στα Σκόπια αξίωση να ελέγχεται η Ελλάδα για αλληλεπτική προπαγάνδα στα βιβλία, τα σχολικά. Δηλαδή, βάζουμε την ιστορία μας στην κρίση των Σκοπιανών. Θα το πω όπως το έλεγε ο Κώστας Καραμαλής. Η ιστορία δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται και δεν ξαναγράφεται. Όμως θα το πω και όπως το ξεκαθάρισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η παρακαταθήκη της Μακεδονίας είναι ελληνική και αυτή η παρακαταθήκη είναι αδιαπραγμάτευτη. Κυρίες και κύριοι, όπως είναι προφανές, η κυβέρνηση, πέραν των ολέθριων συνεπειών που έχει επιφέρει στην ελληνική κοινωνία και την οικονομία της χώρας από την άσκηση της εσωτερικής πολιτικής, της υπερφορολόγησής μας με τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές και την αύξηση του ΦΠΑ και όλων των εμέσων φόρων, πλέον επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία και οικονομία και από την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και τις επικίνδυνες συμφωνίες που υπογράφει. Όλες τις συμφωνίες χωρίς καμία πολιτική νομιμοποίηση. Είναι συνεπώς άμεση και απόλυτη ανάγκη να δημιουργηθούν εκλογές για να επέλθει την πολυπόθητη αλλαγή στη χώρα και να ανακοπεί η πορεία μας προς τον κατήφορο. Η Νέα Δημοκρατία, και σας το επιβεβαιώνω και ως μέλος και των δύο τομέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, έχει ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα
τόσο για την κοινωνική αλληλεγγύη και για την ενίσχυση των κοινωνικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, και θα είναι χαρά μου, Πρόεδρε, σε μια επόμενη συνάντηση να κάνουμε μια ανάπτυξη όλων των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το θέμα, όσο και για τον τομέα της υγείας. Και πολύ σύντομα θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία μέσα στο έτος. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα είναι όλες οι θέσεις μας, τις οποίες έχουμε λάβει και έχουμε και ξεκάθαρες θέσεις για τα εθνικά θέματα. Όσον αφορά στο ζήτημα της κοινωνίας των Πρεσπών, δεν θα την ψηφίσουμε, δεν θα την κυρώσουμε και θα ξεκινήσουμε από την αρχή κάθε διαπραγμάτευση. Είναι χρέος όλων μας να στηρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία, τη δύσκολη πορεία αυτή προς τις εκλογές. Ήδη βλέπουμε πόσο πόλεμο πρόκειται να δεχτεί η Νέα Δημοκρατία και κάθε ένα από τα στελέχη της χωριστά. Είναι λοιπόν χρέος όλων μας, γιατί θέλουμε μια καλύτερη Ελλάδα, γιατί αξίζουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.